έδωσε σήμα Γιάννη ο κεντρικός τραπεζίτης για μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων στο 2,2% για το 2021 και το 2022 και μάλιστα είπε ότι κάτι τέτοιο δεν θα επηρεάσει τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους και σημείωσε ότι παρά την παγκόσμια επιβράδυνση η ελληνική οικονομία σταδιακά ανακάμπτει. Αναφερόμενο στο μείζον θέμα των κόκκινων δανείων, ο κ. Στουρνάρας είπε ότι επήγει οι τράπεζες να μπορέσουν να δουν τι θα κάνουν με τα κόκκινα δάνεια, να απαλλαγούν όπως είπε με κάθε τρόπο, ενώ και ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Χρήστος Ταϊκούρας, ενημερώνοντας την Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, κάλεσε τους δανειολήπτες να σπεύσουν και να μπουν στο καθεστώς προστασίας, το οποίο λήγει στα τέλη Απριλίου. Στέλλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε κυρίες και κύριοι όμως τι δήλωσε ο κ. Γιάννης Στουρνάρας. Ο Ηρακλής, όπως είπα και στην απάντησή μου στον κύριο Βολουδάκη, είναι ένα σημαντικό βήμα, πολύ σημαντικό, είναι δοκιμασμένο στην Ιταλία, αλλά λόγω του μεγάλου προβλήματος δεν είναι επαρκές, χρειαζόμαστε και άλλα μέσα, χρειαζόμαστε όλα μας τα όπλα να τα ρίξουμε στα κόκκινα δάνεια σήμερα. Οι τράπεζες είναι για να κοιτάνε το μέλλον. Τα κόκκινα δάνεια αποτελούν παρελθόν. Δεν πρέπει να αποσχολούνται πόροι, τόσο πολύ πόροι των τραπεζών, ανθρώπινοι και φυσικοί πόροι, για να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα του παρελθόντος, το οποίο σε εμποδίζει να κοιτάξεις το μέλλον.